Καλώς ήρθες, Μάκη Δελαπόρτα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτό το πολύ ωραίο ξεκίνημα και σαν για την εκπομπή, αλλά και γενικότερα και για το κανάλι, έτσι που εκτιμώ ιδιαίτερα. Υπέροχα. Είμαι χαρούμενος για πολλούς λόγους. Ένα, γιατί είσαι φίλος μου, κάνουμε μαζί ξεκίνημα, είσαι και τοξότης, πλάς τυχερός άνθρωπος. Είμαι γουρλής άνθρωπος. Είσαι γουρλής. Δεύτερον, γιατί νομίζω ότι έχεις μια καταγεγραμμένη, εξαιρετικά σημαντική πορεία. Τα τελευταία 36 χρόνια. Ουκουλίκα. Τελευταία 36 χρόνια, λες και λέμε τα τελευταία 6 χρόνια. Εντάξει, είναι η πορεία ζωής, ένα πολύ ωραίο ταξίδι στο χρόνο, στο χώρο, μέσα από τους μύθους της παιδικής μου ηλικίας. Γιατί όλα ξεκινάνε από την παιδική ηλικία, Γιάννη μου, έτσι. Mm-hmm. Σκαρφαλωμένος εκεί σε ένα μαντρότυχο ενός θερινού σινεμά, λοιπόν, στα παιδικά μου χρόνια, που καρμικά χτίστηκε δίπλα από το σπίτι μου, το πατρικό, εγώ νομίζω πως αυτό νομίζω πως καθόρισε τα πράγματα για τη μετέπειτα πορεία μου. Στο σινεμά λοιπόν έβλεπα όλα τα αστέρια του σινεμά, όλα τα αστέρια της μεγάλης οθόνης μάλλον, και το κρυφό μου όνειρο ήταν πώς θα τους γνωρίσω από κοντά αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα έρθω σε επαφή. Αλλά επειδή είπα τα πράγματα είναι καρμικά, σε ηλικία 17 χρονών πηγαίνω να δω τη Βουγιουκλάκη σε ένα θεατρικό, μπαίνω στην ουρά και εγώ όπως όλα τα παιδάκια να περιμένουμε το αυτόγραφο, ήταν η ιεροτελεστία τότε να πας στη Βουγιουκλάκη για να πάρεις ένα αυτόγραφο, και εκείνη μέσα στο πλήθος γυρίζει και μου λέει: Για να δώσε ένα μικρέ, για να σε δω. Με βάζει στην άκρη και αυτό ήταν. Ξεκίνησα κοντά της. Της είπες, της εξέφρασε την επιθυμία τότε της Αλίκης ότι ήθελες να γίνεις ηθοποιός? Όχι. Το είδε. Το είδε στη ματιά μου. Και υπάρχει και συνέντευξη δική της που το λέει για μένα, ότι είδε σε μένα κάτι που ίσως εγώ ούτε καν να ήξερα. Δεθήκατε τρομερά. Νομίζω όμως εκείνη την εποχή, ναι, συγγνώμη σε διακόπτω, έψαχνε ένα ξανθό Γερμανό και καλά να κάνει ένα ρόλο στο καμπαρέ. Και αυτό βρήκε προφανώς στο πρόσωπό μου. Δεθήκατε τρομερά. Ναι. Ήταν σχέση ζωής. Ήταν σχέση ζωής. Καθόρισε, νομίζω, τα πάντα για μένα. Ήταν ευτυχισμένη. Ξέρεις, συμπληρώθηκαν πριν λίγες μέρες τα 20 χρόνια από το, ναι, θάνατό της. Ναι. Ήταν ευτυχισμένη στη ζωή της η Αλίκη. Εγώ νομίζω πως η Αλίκη ήταν ένα τραγικό πρόσωπο. Για να πρέπει να λέμε τα πράγματα τουλάχιστον 20 χρόνια μετά, με την αλήθεια που πρέπει να μας διακρίνει τουλάχιστον η αλήθεια όταν μιλάμε για τέτοιου είδους πρόσωπα. Ήταν ένα τραγικό πρόσωπο της ιστορίας όλης. Μια γυναίκα η οποία κατέθεσε τη ζωή της, την ψυχή της, το ταλέντο της σε μια Ελλάδα που έβγαινε από εμφυλίους, από προβλήματα στην ουσία, και χάρισε ένα χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο, ναι, θεωρώ πως στην προσωπική της ζωή και στον αγώνα της τον προσωπικό το πλήρωσε ακριβά. Με ποιον τρόπο την εκμεταλλεύτηκαν, πιστεύεις? Όχι, δεν ήταν άνθρωπος που θα την εκμεταλλεύονταν, αλλά αυτή όλη η πρωτιά, αυτή η κορυφή κρύβει σίγουρα και ένα είδος μοναξιάς που το φοβόταν αυτή η γυναίκα. Φοβόταν τη μοναξιά. Φοβόταν τη μοναξιά, γι' αυτό και δεν θα τη δούμε ποτέ μόνη της στη ζωή της. Πάντα ήταν περιστοιχισμένη από κόσμο, από ανθρώπους, από φίλους και από άντρες. Ποιον άντρα αγάπησε περισσότερο, τον Ηλιάδη? Κοίτα, τον Ηλιάδη μπορούμε να πούμε γιατί δεν μπόρεσε να τον έχει κατ' ουσίαν. Τους άλλους τους είχε όλους. Εκείνον δεν μπορούσε να τον έχει έτσι όπως εκείνη θα ήθελε. Γιατί αποφάσισε να πάει στα παιδιά του όταν παντρεύτηκαν κρυφά, να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, και νομίζω πως αυτό ήταν κάτι που την είχε καταρακώσει τότε. Την πλήγωσε, θεωρείς? Την πλήγωσε. Και ότι βίωσε την απόρριψη? Προφανώς ναι. Αλλά νομίζω ότι σε αυτόν, επειδή ήταν και εκτός χώρου, ένας άνθρωπος εκτός χώρου, είχε βρει λίγο το λιμάνι που ήθελε να ράξει. Και επειδή δεν έγινε αυτό έτσι όπως το είχε φανταστεί, γι' αυτό και έκανε και τον κρυφό γάμο, έτσι. Έκανε λάθη, θεωρείς, η Αλίκη με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ? Με το γιο της? Ναι. Εγώ νομίζω πως δεν έκανε λάθη. Γιατί προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να ρίξουμε τις ευθύνες στους γονείς. Εν μέρη κάποιο μέρος της ευθύνης θα είχαν και εκείνοι για την, πώς να πω, για την εξέλιξη μιας κακής διαχείρισης της περιουσίας, αν θέλουμε το πούμε έτσι, του Γιάννη για την Αλίκη ή για τον Δημήτρη. Νομίζω όμως πως όταν μεγαλώνουμε, δεν είναι το μοναδικό παιδί που μεγάλωσε μέσα στα πλούτη και μέσα στην φήμη, να το πω έτσι, γιατί ο Γιάννης υπήρξε το πιο διάσημο μωρό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πιο διάσημο παιδί από το Γιάννη. Mm-hmm. Από μωρό στα εξώφυλλα, στη δημοσιότητα, μέχρι και σήμερα.
Όμως τα λάθη πρέπει να βαραίνουν εμάς τους ίδιους που μεγαλώνουμε. Τι θεωρείς ότι του λείπε του Γιάννη? Και πάρα πολλοί είπαν ότι είχε αυτοκαταστροφική πορεία ο Γιάννης. Προφανώς είχε. Προφανώς είχε. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σωστά όσα βρήκε από τους γονείς του, από τη μητέρα του. Mm-hmm. Δεν μπόρεσε να τα διαχειριστεί. Θεωρείς ότι ήταν αυτοκαταστροφικός ο ίδιος, γνωρίζοντάς τον? Δεν ξέρω αν πρέπει να πω τη λέξη αυτή. Είναι, μάλλον. Επίσης ένα τραγικό πρόσωπο της όλης ιστορίας. Γιατί? Γιατί μεγάλωσε προφανώς σε ένα περιβάλλον που δεν είχε αποφασίσει ο ίδιος. Δηλαδή δεν είχε ερωτηθεί αν ήθελε το παιδί αυτό να ήταν εκτεθειμένο από τις πρώτες μέρες της ζωής του. Αν οι ψυχολόγοι δηλαδή πούνε κάποιες αλήθειες, προφανώς θα πούνε τέτοιου είδους αλήθειες. Ότι το παιδί δεν το ρωτάει κανείς πώς θέλει να ζήσει τα παιδικά του χρόνια. Ο Γιάννης και στο σχολείο πάντα ήταν η Αλίκη μπροστά, πάντα ήταν ο Δημήτρης, πάντα ήταν μάλλον το παιδί δύο πολύ διάσημων γονιών. Τον πλήγωσε, θεωρείς, ο Δημήτρης το Γιάννη? Στο λέω γιατί έχει ζήσει και το Παπαμιχαήλ. Ναι, έχω ζήσει, έχω γράψει και τη βιογραφία του Παπαμιχαήλ. Κοίταξε να δεις, ο Δημήτρης είχε πολλά παράπονα από το Γιάννη. Όμως, αν πρέπει να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά, προφανώς ο Δημήτρης ως πατέρας δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα καλός πατέρας. Mm-hmm. Από ό,τι μπορώ τώρα έτσι να πω μετά από τόσα χρόνια. Υπήρχε ένας ανταγωνισμός απίστευτος μεταξύ αυτών των δύο στάρ που δυστυχώς πάνω στο παιδί έβγαιναν πάρα πολλά αποθυμένα και περίεργες αντιδράσεις και των δύο. Αυτό προφανώς είχε σαν αποτέλεσμα την περίεργη ψυχολογία αυτού του παιδιού αργότερα όταν έμεινε μόνος του και στη διαχείριση όλης αυτής της περιουσίας. Έκανες παρέαση με τον Γιάννη, είχατε επαφές αφού το έφυγε η Αλίκη από τη ζωή? Έκανα. Και εγώ μεγάλωσα με το σπίτι της Αλίκης και με τον Γιάννη από παιδιά. Ήταν 10 χρόνια το γνώρισα τον Γιάννη. Εγώ τον Γιάννη τον αγαπώ γιατί είναι ένα κομμάτι της Αλίκης, είναι ένα κομμάτι της δικής μου, αν θες, μετεφηβικής ηλικίας που έζησα μέσα στο σπίτι, που έζησα πάρα πολλά πράγματα. Πράγματα που δεν τα έχω μοιραστεί ούτε σε κάμερες, ούτε ακόμη και σε φίλους. Θα τα κουβαλάω πάντα μέσα μου. Πολλές φορές στεναχωριέμαι για την εξέλιξη αυτού του παιδιού. Θέλω όμως να ελπίζω, επειδή τώρα είναι σε μια καλή φάση ζωής, ότι τα παθήματα γίνονται μαθήματα. Ήσουν εσύ, θέλω να πω, πέρα σε μια φάση που λέει, τον με τα ναρκωτικά. Ούτως ή άλλως τα έχει εξομολογηθεί και ο ίδιος ήσουν δίπλα. Εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό. Και... Όχι. Το Γιάννη εγώ δεν τον έχω δει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Μάθαινα, αλλά ευτυχώς δεν ήμουν δίπλα σε όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Προφανώς το περνούσε μόνος του ή με κάποιους άλλους ανθρώπους που είχε επιλέξει να το περάσει αυτό. Η Αλίκη ήταν ένα σύμβολο. Ήταν. Και θα είναι. Και κατέγραψε μια, νομίζω, πολύ σημαντική εποχή. Ένα σύμβολο της τρέχουσας εποχής. Μια γυναίκα που έχει, αν θες, λίγο από αυτή τη μυρωδιά δόξας που είχε η Αλίκη, είναι η Ελένη Μενεγάκη. Μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί φεύγω από τη μία και έρχομαι στην άλλη. Γιατί έχετε συζητήσει για να γράψει τη βιογραφία της. Όχι, μωρέ, αυτό... σε κάποια συνέντευξη απλά της είπα το ότι η ζωή σου είναι πάρα πολύ βέβαια εκτεθειμένη, αλλά θα έχει από πίσω πράγματα που θα ενδιέφεραν πάρα πολύ κόσμο. Μου είπε ότι δεν ξέρω αν είμαι στη φάση να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά είναι πολύ εκτεθειμένη. Μπορεί αργότερα πραγματικά να έχει έτσι ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Θα με ενδιέφερε μια τέτοια περίπτωση, μια τέτοια περσόνα, γιατί την Ελένη εγώ τη συμπαθώ ιδιαίτερα. Επίσης βρίσκω πως η Ελένη έχει αυτό το λαϊκό έρισμα που είχε και η Αλίκη. Δεν θέλω όμως, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν θέλω να συγκρίνουμε καριέρες ή προσωπικότητες. Εσύ όμως... Γιατί η Αλίκη ήταν ηθοποιός. Σίγουρα, η Ελένη είναι παρουσιάστρια. Έχεις, αν μη τι άλλο, νομίζω το μεγαλύτερο συγκεντρωμένο υλικό που υπάρχει στο ελληνικό σινεμά, έτσι. Ναι. Σκέφτεσαι να κάνεις ένα μουσείο? Κοίτα, είναι ο απότερος σκοπός μου. Είναι σκοπός ζωής αυτός πια, γιατί περνώντας τα χρόνια έχω γράψει 23 βιβλία, έχω συγκεντρώσει υλικό για 300 δίσκους που έχω εκδώσει. Έχω μαζέψει ένα απίστευτο υλικό, ιστορικό υλικό, που στην ουσία δεν ανήκει ούτε σε μένα. Mm-hmm. Δηλαδή, κι αν φύγω κι εγώ από τη ζωή, όλο αυτό το υλικό θα πρέπει κάπου να μείνει, να ταξιδέψει σε επόμενες γενιές. Δεν ανήκει σε μένα.
Οπότε αυτό το υλικό, όσο είμαι εν ζωή και μπορώ κάτι να κάνω, θα ήθελα να στηθεί ένα μουσείο, σε εισαγωγικά δεν ξέρω αν λέγεται μουσείο, για το ελληνικό σινεμά, να μπουν εκεί μέσα όλα όσα έχω συγκεντρώσει. Από όλους τους μύθους του σινεμά. Είσαι ακομπλεξάριστος, έχεις δηλώσει ότι είσαι 55 χρονών. Ναι. Δεν νιώθεις την ηλικία σου, φοβάσαι το χρόνο, έχεις τέτοιες αγωνίες, έχεις κάνει ποτέ μπότοξ, έχεις κάνει όλα αυτά που θα σε ρωτήσω, δηλαδή τα έχει κάνει πάρα λοιπόν, πολύ άνθρωποι. Κοίτα, μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, ναι. Είναι αυτό που βλέπετε, αλλά αυτό σημαίνει πολύ καλή ζωή, ναι. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, ξενυχτάω δημιουργώντας, γιατί γράφω τις ώρες της νύχτας πάντα και διαβάζω. Μπότοξ δεν έχεις έχει κάνει. Να κάνει. Έχω κάνει μία φορά, και? Αλλά δεν μου πάει. Δεν μου πάει. Ναι. Νομίζω αισθανόμουν κάπως. Δεν μου πάει. Δεν σε σώζει το μπότοξ. Okay. Δεν σε σώζει το μπότοξ. Δεν σε σώζουν οι επεμβάσεις. Λίγο κάποια πράγματα, άντε λίγο να τα ελαφρύνουν. Αλλά νομίζω πως αν δεν έχεις το DNA των νιάτων, να πω, της φρεσκάδας. Εγώ είχα ένα κόμπλεξ πάντα. Φαινόμουν 10 χρόνια μικρότερος από ό,τι είμαι. Καλό είναι αυτό πια. Από ό,τι ήμουν, ναι. Δηλαδή στα 30 δεν με βάζαν σαν κατάλληλες ταινίες. Αυτά είναι. Λοιπόν, ναι, είμαι της γενιάς του Γαρδέλη, της Αλιμπέρτη. Α, τους δίνεις και όλους. Περίπου εκεί είμαστε. Περίπου εκεί. Μάκη Δελαπόρτα, ήταν τεράστια χαρά μου που σε αυτή την πρώτη εκπομπή του Καλώς τους σε είχα απέναντί μου. Θα ήθελα πολύ να ανανεώσουμε το ραντεβού αυτό και να κάνουμε ένα τεράστιο αφιέρωμα με το καλό από το Σεπτέμβριο που θα ετοιμάσεις πάρα πολλά πράγματα, γιατί είσαι άκρος δημιουργικός. Έτσι, και θα σε χαρεί το κοινό της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και της Ελλάδας, νομίζω. Κοίτα, με έχει καπελώσει το βιογράφος, βεβαίως. Με έχει καπελώσει όλη αυτή η δουλειά. Αλλά πίσω από αυτό ήμουν πάντα ο ηθοποιός που ψαχνόμουν. Τώρα πια κάνοντας τις δικές μου μουσικές παραστάσεις, τις αφιερωματικές μουσικές παραστάσεις, νομίζω πως δίνω και κάτι άλλο στον κόσμο, έτσι κάτι που λείπει από την εποχή. Και μας μεταφέρεις με μαγεία σε αυτή την εποχή. Νομίζω ναι. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Ζούμε την εποχή της νοσταλγίας και αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν παρόν. Και εγώ και καλή επιτυχία σε αυτό το πολύ όμορφο ξεκίνημα. Να είσαι καλά.